Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στις σημερινές στέρεες δημοκρατίες ο φόβος δεν είναι μην τυχόν το πρωί χτυπήσει η πόρτα μας και δεν είναι ο γαλατάς. Στις στέρεες δημοκρατίες το άγχος, η αγωνία, η απειλή είναι όταν το πρωί χτυπάει την πόρτα μας ο ταχυδρόμος. Θα δούμε αμέσως γιατί και θα δούμε και γιατί πρέπει να κοιτάτε κάθε πρωί και να περιμένετε κάθε πρωί ότι μία βόμβα είναι μέσα στο ταχυδρομικό σας κουτί πριν βάλετε το χέρι σας και να μην τρομάξετε, μία ψυχολογική βόμβα. Σε κάποιες κοντινές, ωραιότερες εποχές το γραμματοκιβώτιο συμβόλιζε όμορφα πράγματα. Ήταν το μέρος στο οποίο με αγωνία κοιτάζαμε, με ανυπομονησία κοιτάζαμε και με χαρά βρίσκαμε γράμματα από φίλους, γράμματα από φίλες, γράμματα από το εξωτερικό, από συγγενείς που δεν μας ξέχαναν ποτέ. Πολλές φορές παίρναμε βιβλία, λαβαίναμε. Πολλές φορές παίρναμε κάρτες, ευχετήριες για κάποιες γιορτές. Ίσως καμιά φορά ερχόταν και καμιά δυσάρεστη είδηση που εκείνη είχε, ας το πούμε, το χρώμα της. Και ήταν και αυτή βέβαια αναπόφευκτη μέσα στη ζωή. Σήμερα ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας, το ξέρω και εγώ, το ξέρετε και εσείς, ότι η ζωή έχει αλλάξει, ότι ο άνθρωπος έχει αλλάξει, ότι κανένας δεν γράφει γράμματα. Πολλές φορές λέμε γράψτε, γράψτε σε σταθμούς, γράψτε σε εμάς, γράψτε από εδώ, γράψτε από εκεί, γράψτε σε φίλους σας, μην ξεχνάτε τους φίλους σας. Αλληλογραφήστε, μεταφέρετε τις ιδέες σας προς άλλους, δεχτείτε τις ιδέες των άλλων και εσείς. Η επικοινωνία δεν είναι μόνο το γυαλί στο οποίο καθόμαστε μόνοι μας και το αντιμετωπίζουμε και το υφιστάμεθα κιόλας μερικές φορές. Είναι και άλλα πράγματα. Το κουτί λοιπόν του ταχυδρόμου, το πέρασμα του ταχυδρόμου και το χτύπημα του ταχυδρόμου στην πόρτα σήμαινε όλα αυτά τα ωραία πράγματα, αυτά τα γραφικά πράγματα, αυτές τις ωραίες στιγμές που τις ζούσαμε ανοίγοντας με αγωνία και με βιασύνη ένα φάκελο να δούμε ποιος μας γράφει ή τι μας γράφει ή πόσο ωραία πράγματα ή πόσο ωραίες σκέψεις και αισθήματα περιέχει ένας απλός φάκελος. Σήμερα, και είναι το εκρηκτικό μηχάνημα που είπα προηγουμένως, το κουτί του ταχυδρόμου, το κουτί των γραμμάτων, το γραμματοκιβώτιο, δεν περιέχει τέτοιες επιστολές. Ή έχουν ελαχιστοποιηθεί ή δεν υπάρχουν καθόλου. Κάθε πρωί, και έτσι φαίνεται με αυτού του είδους την ψυχολογική βία πρέπει να αρχίζει η ζωή μας, κάθε πρωί, εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή, το κουτί μας απειλεί. Περνώντας, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, είναι ακριβώς στο πέρασμά μας, οπότε πάμε και συλλέγουμε την αλληλογραφία μας, την επικοινωνία μας, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο, όπως είπα, παρά μία άσχημη στιγμή με την οποία ξεκινάς την ημέρα σου, αν έχεις την ατυχία ο ταχυδρόμος από τη γειτονιά σου να περνάει πρωί και να μην περνάει μεσημέρι. Αλλιώς, αντιστρέφονται τα πράγματα. Σε περιμένει η απειλή το μεσημέρι που θα γυρίσει κουρασμένος και θα θες λίγο ησυχία και λίγο ηρεμία στο σπίτι σου. Σε περιμένει ένα παραφουσκωμένο κουτί που περιέχει μόνο την αλληλογραφία σου με το κράτος. Και είναι απειλητική αυτή η αλληλογραφία, γιατί δεν περιέχει τίποτα ευχάριστο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες σπάνιες, σπανιότατες εξαιρέσεις. Πάντως συνήθως δεν περιέχει τίποτα ευχάριστο. Περιέχει λογαριασμούς, περιέχει κλήσεις, περιέχει ειδοποιητήρια δικαστηρίων, περιέχει πρόστιμα, περιέχει ένα σωρό τέτοια πράγματα και κάθε φορά συλλέγεις πράγματι ένα ματσάκι από 3-4 φακέλους και με ένα ύφος απελπισίας τα βάζεις στην τσέπη σου, προσπαθώντας να αναβάλεις τη στιγμή που θα τα ανοίξεις. Από το φάκελο ήδη έχει φανεί τι είναι η σημερινή σου αλληλογραφία, τι είναι πια η αλληλογραφία του κόσμου. Τι περιμένει κανείς σήμερα να πάρει λοιπόν από το γραμματοκιβώτιο και εν πάση περιπτώσει τι συμβολίζει το γραμματοκιβώτιο γενικά, τι θα έπρεπε λοιπόν να συμβολίζει και τι συμβόλιζε άλλοτε και σήμερα τι συμβολίζει πραγματικά. Νομίζω είναι κάτι που το ζείτε καθημερινά όλοι. Γιατί όλοι ζούμε καθημερινά πράγματι ένα οικονομικό πρόβλημα, μια οικονομική κατάσταση που όσο πάει σφίγγει γύρω μας και όταν σφίγγει γύρω μας σφίγγει και εμάς και από εκεί πέρα
δεν βρίσκει κανείς άκρη, διότι προσπαθώντας να αντιμετωπίσει όλα αυτά και να τα βγάλει πέρα, έχει χάσει το χαμογελό του, έχει χάσει την ξενιασιά του, έχει χαλάσει τη βραδιά του, ενώ είναι ακόμα μεσημέρι. Διότι, είπαμε, το κυνηγάνε όλα αυτά τα απειλητικά φάκελα. Βεβαίως, το κράτος υποτίθεται ότι έχει και αυτό κάποιες απαντήσεις, έχει τα δίκαια του, αν θέλετε, και αυτό, δεν ξέρω αν είναι δίκαια, όμως επέρεται ότι φτιάχνοντας μια οικονομική πολιτική τέτοια και τόσο πιεστική για τον άνθρωπο και την τσέπη του καθημερινού σημερινού ανθρώπου, ότι κάνει ένα πρόγραμμα με το οποίο θα έχει κάποια αποτελέσματα και μετά από το οποίο και μετά από τα οποία αποτελέσματα θα απολαύσει κάποια αγαθά ο άνθρωπος. Εδώ η πρώτη ένσταση είναι ότι φτάνει πια να θυσιάζουμε γενιές και παρόντα, να θυσιάζουμε το παρόν, το τώρα, περιμένοντας, διότι πάρα πολύ έχουμε περιμείνει, στο μέλλον που θα έρθει, που θα είναι καλύτερο, που θα είναι ρόδινο. Εγώ προσωπικά στη φιλοσοφία αυτή δεν έχω πάρα πολύ έτσι, συμπάθεια, αν θέλετε, και εμπιστοσύνη, γιατί ιστορικά ξέρουμε ότι πάρα πολλές γενιές θυσιάστηκαν περιμένοντας για τους ίδιους ή για τις επόμενες γενιές κάτι, και σε κάποιες χώρες, όπως είναι η Κίνα, όπως ήταν το Ανατολικό Μπλοκ κλπ. Αυτή η αυγή, η ρόδινη και η ευτυχισμένη, τελικά δεν ξημέρωσε ποτέ. Απέναντίον λέγεται ότι από εδώ και πέρα αρχίζει ο Γολγοθάς, μέχρι αυτοί οι άνθρωποι να καταφέρουν, με τι υποδομές θα καταφέρουν τέλος πάντων, να ισοφαρίσουν τα άλλα εισοδήματα, τις άλλες οικονομίες των άλλων κρατών. Επομένως, αυτό το να χαλάμε το παρόν, να τρώμε το τώρα, υπολογίζοντας και ελπίζοντας ότι θα τακτοποιηθεί και θα έρθει η ευτυχία μας μεθαύριο, μοιάζει λίγο με εκείνη τη θρησκεία που σου τάζει ότι πρέπει να πεθάνεις σήμερα για να αύριο στον παράδεισο που θα βρεθείς να τρως, να κολυμπάς σε ποταμούς από μέλι και να τρως βουνά από ρύζι. Αυτά όμως νομίζω ότι είναι έτσι χοντροειδείς θρησκευτικές παρενέσεις για αφελείς και αφώτιστους ανθρώπους. Δεν με πείθει εμένα πάρα πολύ αυτό. Όμως δεν είναι το θέμα το σημερινό. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για οικονομία. Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν ήρωα που βγαίνει από αυτόν τον προβληματισμό της οικονομίας και όπου κάπου έχει γίνει λάθος στους ηρωισμούς. Κάπου δηλαδή δεν μοιράσαμε καλά τους ηρωισμούς μας και τα στεφάνια μας. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι εκάστοτε κυβερνώντες και στις εκπομπές τις δικές μου ποτέ δεν μιλάω για τους συγκεκριμένους κυβερνώντες, γιατί υπήρχαν και οι προηγούμενοι, υπήρχαν και οι προπροηγούμενοι, θα υπάρχουν και οι μελούμενοι και οι μελούμενοι δεν ξέρουμε πότε θα έρθουν, αν θα έρθουν και πολύ σύντομα ή πολύ αργά. Εγώ πάντα γενικεύω, πάντα είναι διαχρονικά αυτά που λέμε και δυστυχώς δεν προσωποποιούνται, γιατί ανήκουν ή συμβαίνουν σε όλες τις εποχές και προέρχονται από όλους αυτούς που αναλαμβάνουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, τι λέμε ως προς τους ήρωες? Ότι έγινε ένα λάθος στην απονομή των βραβείων. Φερρυπίν, λέμε, θαυμάσια αυτά τα μέτρα που έλαβε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, χάρη στο σχέδιό του ή χάρη στην έμπνευσή του ή χάρη στον νόμο τον οποίο πέρασε από τη Βουλή, γιατί να μην τον περάσει, δεν κοστίζει τίποτα, με μεσεντές πήγε στη Βουλή, με μεσεντές έφυγε. Θα μπορέσει η οικονομία της χώρας να ορθοποδήσει κλπ. Σκέλος πρώτο, ο ήρωας είστε εσείς αγαπητοί φίλοι. Οι ήρωες είμαστε εμείς, οι απλοί άνθρωποι, γιατί τα μέσα αυτά που λαμβάνονται, τα μέτρα που λαμβάνονται για να γίνει κάτι καλό, να γίνει κάτι αποτελεσματικό στην οικονομία μας, δεν τα πληρώνει κανένας άλλος, τα πληρώνουμε εμείς. Εμείς στερούμαστε τα πάντα. Και κανείς δεν βγήκε, έχω την εντύπωση, σε κάποιο μικρόφωνο ή σε κάποιο μπαλκόνι να πει μπράβο ελληνικέ λαέ. Δέχτηκες αυτή τη λιτότητα, την πέρασες από μέσα σου, υφίστασε ακόμα τα δεινά της. Μερικές φορές με μικρές διαμαρτυρίες ή και μεγαλύτερες, αλλά μιας πλευράς μόνο του κόσμου, πολλές φορές χωρίς διαμαρτυρία, αγώγιστα, προσαρμόζεσαι, αγωνίζεσαι, εργάζεσαι, θυσιάζεσαι, επιτυγχάνεις το αποτέλεσμα που η κυβέρνηση θέλει. Βεβαίως η κυβέρνηση το επέβαλε, μα η κυβέρνηση έχει τον νόμο, έχει την αστυνομία, τι να κάνουμε. Θα το επιβάλλει. Το θέμα είναι ποιος το υφίσταται, ποιος το αντέχει, ποιος το πληρώνει. Ποιος κάνει θυσίες και στερείται διάφορα αγαθά για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είναι λοιπόν αυτός που απλά το αποφάσισε κάποια ωραία πρωί, είτε τον αποφασίζεις να σφίξεις τις τσέπες των αλλών, το μόνο εύκολο. Αρκεί να το αποφασίσεις και να έχεις την υποστήριξη, την πολιτική που πρέπει να έχεις και τους μηχανισμούς της εκτελεστικής εξουσίας για να το επιτύχεις. Από εκεί πέρα είναι ο ήρωας αυτός ο οποίος πέρασε από το πετσί του το συγκεκριμένο γεγονός, αυτός ο οποίος πλήρωσε, αυτός ο οποίος σήκωσε στους ώμους του το συγκεκριμένο βάρος. Και κανένας
κανένας δεν αναγνώρισε σε αυτόν τον κόσμο που άλλοτε υπήρξαν μικρές διαμαρτυρίες και άλλοτε καθόλου. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες και όλος ο κόσμος πληρώνει αγώγιστα αυτά τα ποσά που οι κυβερνήσεις του αποφασίζουν κάθε φορά να πληρώνει για ένα τελικό υποτιθέμενα καλό αποτέλεσμα. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει, ίσως να υπάρξει. Πληρώνει ο κόσμος λοιπόν αυτός αγώγιστα και κανένας δεν του το αναγνώρισε. Αυτός ο Έλληνας, ο οποίος πάντα μέσα στα πλαίσια της οικογένειας, μέσα στα πλαίσια του νόμου, μέσα στα πλαίσια της πολιτείας, μέσα σε αυτή την νοικοκυρεμένη και από αυτή την νοικοκυρεμένη διάθεση και νοοτροπία που έχει, προσπαθεί να προσαρμόζεται, να κάνει θυσίες κι άλλες, να κάνει συνδυασμούς για να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα που οι άνωθεν, οι πάνω από αυτόν, του έχουν αποφασίσει και έχουν διατάξει. Έχει βάλει και τη γυναίκα του και δουλεύει ο πατέρας, και αυτός δουλεύει σε δύο δουλειές, ή δουλεύει και το παιδί του. Και έτσι, ενώ τα πράγματα είναι πολύ σφιχτά, θυσιάζοντας τις ελεύθερες ώρες, θυσιάζοντας κάποιες ώρες από την ψυχαγωγία, από την έξοδο, από την εκδρομή, από τις διακοπές καλοκαιρινές, από ένα σωρό τέτοια πράγματα που δεν έπρεπε να τα θυσιάσει. Γιατί να τα θυσιάσει? Δεν το καταλαβαίνω. Η ζωή είναι ένα θείο δώρο, είναι το υπέρτατο αγαθό. Και νομίζω ότι το κάθε τι αποβλέπει στο να απολαμβάνει κανείς τη ζωή αυτή. Κανένας δεν είπε ότι πρέπει να θυσιάζει ανά πάση στιγμή και κάθε εποχή και συνεχώς να θυσιάζει και ξανά να θυσιάζει για να πληρώνει και μάλιστα, όπως έχουμε ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές, λάθη άλλων. Πάντως όχι δικά του.